στην δίνη, στην περιδίνηση της αφέσου, αφελούς και ασταθούς τελικά προσπάθειας αθέσμου πλουτισμού εις βάρος των πολλών από τους λίγους. Και κανένα σύστημα πολιτικό, κοινωνικό, ιδεολογικό, φιλοσοφικό δεν μπορεί να ανατρέψει αυτό το γεγονός. Γιατί απεδείχθη ιστορικά αυτοί που επανασταθούν εναντίον αυτής της τραγικότητος, μετά από λίγο γίνονται ήδη χειρότεροι δυνάστε από εκείνους που δρέμισαν. Και όχι μόνο χειρότεροι δυνάστε, αλλά και πιο απεινείς διώκτεροι. Κι έτσι η κατάσταση εκτραχύνεται και εσταλάζει αυτή η κατάσταση στα νέα παιδιά στις οφθηνές, τους οφθαλίδες της ζωής, αντί του σεβασμού της προσωπικότητας, αντί της, των δύο μεγάλων δυνάμεων που αποτρέπουν από το κακό, του φόβου και της εντροπής, την ασύστολη, ανέστητη και απρεπεστάτη καπολήθεια. Πώς αλλιώς ένα παιδί, ένα απαλό πλάσμα των 12, των 13, των 14 ετών να κυκλοφορεί με μαχαίρια ή να γνωρίζει όλες τις απέσχυες συμπεριφορές της εκπτώσεως από το ήθος και την ευγένεια του ανθρωπίνου προσώπου. Πώς γίνεται, ποιος φταίει, η οικογένεια, το σχολείο, οι διάφορες περιμένουσες ψευδοφιλοσοφικές και ψευδοϊστορικές εξαγγελίες για μια ζωή ελεύθερη και ασύλλοτη. Πάντως, το θέμα είναι τεράστιο και τραγικό. Και όσο κανείς ατενίζει τα δρόμενα, τόσο πιο πραγματικά περιπτύει σε μια βαθιά εσωτερική και οντολογική πικρία και στενοχωρία. Αδελφοί μου και αδελφές μου, εργάστηκαν πολύ για αυτή την κατάσταση. Πολύ. Και δούλεψαν χρόνια και δηλητηρίασαν τις ψυχές και κρέμισαν μέσα στον άνθρωπο τον καθρέφτη της καθαρότητας που αντιφέτησε τον ουρανό και νοηματοδοτούσε τον ανθρώπινο βίο. Γιατί πολύ σωστά το είπε ο Δοστογεύσκη, χωρίς Θεό όλα επιτρέπονται. Και το ερώτημα που μπαίνει είναι γιατί να μην επιτρέπονται, αφού εσύ κηρύξεις ότι ο άνθρωπος προέρχεται από πουθενά και πηγαίνει στο τίποτα. Ότι πεθαίνει και εκμηδενίζεται και γίνεται βιαστική ύλη. Πώς είναι μια στιγμή λοιπόν να παίρνεις από αυτό το ανέστιο, το άλογο, το ασυνείδητο, το τυχάρπαστο να έχει τιμή, συνείδηση, δικαιοσύνη, αλήθεια, αλτρουισμό, αυτοθυσία, φιλανθρωπία, έλεος, εκτιμούς, πώς. Μα εσύ τουλάχιστον είναι μια τυχαία συνάντηση κοιτάρων. Ένα σκελετός και κάποιοι μύες και κάποιες εκεί σωληνώσεις που φέρνουν και πηγαίνουν τα υλικά του σώματος. Αυτό που λες ότι είναι. Και αφού που λες ότι είναι αυτό, μετά ζητάς από αυτό να γίνει πνεύμα. Να έχει σεβασμό, να έχει αλήθεια. Να υποποιάζει το σώμα και να δίνει την αγωγή, όπως λένε οι πατέρες στην ασκητική μας και στην πίστη. Αδελφοί μου, να λοιπόν κατάσταση όπως διεκτραγωγείται και φαίνεται και αποδεικνύεται από την πραγματικότητα της καθημερινότητας μας. Και απέναντι σε αυτή την τραγωδία που δεν έχει τέλος, υψώνεται σήμερα ένα πρόσωπο θεοειδές, έφορτο
care. Πώς μπορούν αυτά τα όντα να ζήσουν τη χάρη? Τι σημαίνει χάρη? Είναι η άμεση υιοθεσία, η σχέση, η προσωπική του δημιουργήματος με τον δημιουργό, του παιδιού με τον πατέρα, του αγαπημένου με τον αγαπόμενο. Αυτό το γεγονός το βίωσε ο σήμερον τιμόμενος Άγιος Κύριος. Ο Νικόλαος Τερζάκης, αυτό ήταν το όνομά του. Νικόλαος Τερζάκης, που γεννήθηκε στα 1601 στον Άγιο Πέτρο Κινουρίας, δικός μας, Έλληνας, αδερφός μας, πρόσωπο της οικογένειάς μας, ο δεύτερος μας, πρόσωπο δικό μας, κατόρθωσε όμως μέσα σε 50 μόλις χρόνια να συμπλήσει όλο το σύμπαν, όλο τον ουρανό, όλη την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, ευθερία και ποιότητα. Και απέφυγε μυροβλήτης από το χωρικό του περίγυμα που υπερέπει την ταρική σύψη αντί για υγρά σε σιμπότα, ανέβησε πύρο. Και αυτό έγινε, αδελφοί και αδελφές, για την επέτειο των Ευαγγελιών, γιατί δεν άκουσε τα πλάνα και οθενία ψεύδο διδάγματα της αθεΐας, της πνευματικής δραστόνης, του πνευματικού ελεύθερου και της χωματοποίησης της ανθρωπίνης υπάρξης. Και ανέβηκε με λόγο δύσκολο, βέβαια, ασκητικό, τόσο στη Μονή της Μαρινής, όσο και στο Άγιον Όρος, στην έρημο του Άγνος, σκαλί-σκαλί, τους ασκητικούς αγώνες, για να φτάσει σε αυτή τη μεγαλειώδη, την ανυπέρβλητη, την χαριεστάτη μεγάλη συνάντηση. Συνάντησε τον Κύριο και μπήκε εκείνος στην καρδιά του και αγίασε και την ψυχή του και το σώμα του, γι' αυτό και έγινε μυροβλήτης. Και έχουμε εδώ το τίμιο λειψανό του χρυσό και βοδιάζω και θαυματούμε. Αδελφοί μου, τα πράγματα λοιπόν μας καλούν σε μία καρτεσιανή λογική. Είναι ενώπιον μας. Κανείς δεν δικαιούται να το δεν τα βλέπει. Ανοίγει τα τηλεοπτικά παράθυρα, διαβάζει τον τύπο, το ηλεκτρονικό ή τον έντυπο, τον έγχαρτο και βλέπει την τραγωδία που εκτελήσεται αυτή την καταιγίδα της πνευματικής εκπορνεύσεως και εκπροθεύσεως. Και από την άλλη, ιδού, όσοι ως μήλος και όλοι οι πατέρες, οι όσοι, οι μάρτυρες, οι ομολογητές, αυτά τα πάχρυσα στόματα του λόγου που εξαγγέλνουν καθημερινά το καινούριο που περιμένει ο κόσμος μέσα στην καθημερινή αποτυχία της ιστορίας και των θεωριών του δαίμονα που εσταλάζει στις ανέστιες και τραγικές ψυχές μας. Εύχομαι λοιπόν να συνέλθουμε όλοι, επρώτον εμένα τον Ταλίνο, να συνέλθουμε όλοι, να μετανοήσουμε όλοι, να επιστρέψουμε όλοι στην αγκαλιά του Κυρίου μας, να πάρουμε το ζήτημα νερό του Ευαγγελικού Μηνύματος και να το κάνουμε πράξη καθημερινότητα, να σφραγίσουμε τον εαυτό μας με την παρσέντο χάρη του ζώδιου Αγίου του Πέτρου. Να μιμηθούμε τον Όσιο Λίγο που καθένας τον μελετήσει με τον τρόπο της καθημερινότητος για να μπορούμε και εμείς ως εκείνος μυροβλήτε πνευματική δυνατή και να υπερβαθεί και αυτή η τραγωδία της αρκοποιήσεως και της απομειώσεως της ανθρωπίνης προσωπικής.